πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ένα κατσαρολάκι πάνω στη φωτιά. Θα το αφήσω να καίει ήδη. Και έχω μία γλυκοπατάτα. Καθαρίζουμε το φλούδι. Και τη γλυκοπατάτα θα τη συμπεριφερθώ κανονικά σαν πατάτα. Θα την αφήσω να ψηθεί, αλλά δεν θα τη βράσω. Θα την κόψω μικρά-μικρά κομματάκια και θα τη σοτάρω. Για να γίνει τραγανή και να γίνει νόστιμη. Πολύ ωραίο και πολύ εύκολο μυστικό, να το θυμάστε αυτό. Η γλυκοπατάτα είναι καταπληκτικό συνοδευτικό για οποιοδήποτε φαγητό και αν κάνουμε, αρκεί να ξέρουμε να την περιβερθούμε. Γενικά είναι πολύ υγρή η γλυκοπατάτα και βγάζει πάρα πολλά ζουμιά καθώς ψήνεται. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα ζουμιά που βγάζει και να ψήσουμε τη γλυκοπατάτα με τα ίδια της τα ζουμιά. Κόψτε την μικρά-μικρά κομματάκια εδώ. Δεν με νοιάζει τόσο το σχήμα, όσο με ενδιαφέρει να είναι μικρά-μικρά κομματάκια εδώ. Κοιτάξτε. Μπορείτε να την τρίψετε στο ντρίφτη, αλλά θα βγάλει πάρα πολλά ζουμιά και μετά θα σας κολλάσει το τηγάνι. Οπότε γι' αυτό το λόγο και εγώ χρησιμοποιώ αυτή την τεχνική για να πιάνει και περισσότερο στο στόμα. Γιατί στο τέλος, να φτιάξουμε τη γέμισή μας, φανταστείτε ότι η γλυκοπατάτα θα έχει κρατήσει το σχήμα της και θα σκάνει μικρά-μικρά κομματάκια με γλυκιά-γλυκιά γεύση, με λένια που έχει η γλυκοπατάτα στο στόμα μας και πραγματικά θα είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, κόβουμε μικρά κομματάκια brinoise, όπως λέμε οι μάγειρες. Εδώ. Και καθώς καίει το τηγάνι μου, θα ρίξω λίγο λαδάκι. Εδώ. Και θα προσθέσω μέσα τη γλυκοπατάτα. Να μια ιδιαίτερη συνταγή, γιατί πάντα μα πάντα όταν ξεκινάω μια συνταγή, με τι ξεκινάω, με το κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι έρχεται, είναι το επόμενο υλικό. Λοιπόν, ένα κρεμμύδι και αυτό το χοντροκόβουμε εδώ. Μπρινουάζ και αυτό. Και εδώ. Και ρίχνουμε μέσα και το κρεμμύδι μας. Καταπληκτικό. Και τώρα ήρθε η ώρα για την κουτάλα μας. Ανακατεύουμε, δυναμώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε όλα τα σάκχαρα που έχει η γλυκοπατάτα και το κρεμμύδι να μπουν και να καραμελώσουν από μόνα τους τα λαχανικά. Τώρα, όση ώρα ετοιμάζεται το κρεμμύδι και η γλυκοπατάτα, πάμε να ετοιμάσουμε και ένα καροτάκι. Το καρότο μπορείτε να το κάνετε πολύ πιο εύκολα στο ντρίφτη, άμα δεν θέλετε να το ψιλοκόψετε. Εδώ. Έλα είσαι εδώ. Έλα είσαι και εδώ. Και χοντροκόψτε εδώ πέρα στο ντρίφτη. Τέλεια. Λοιπόν, πάει και αυτό. Ό,τι καρότο μείνει το τρώτε. Και ρίχνουμε και το καροτάκι μέσα. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Και ήρθε η ώρα για τον κύριο σκόρδο. Αυτό μου ξέφυγε. Λεπτές φετούλες. Μην είστε μονικοί με το σκόρδο. Υπάρχει κόσμος που δεν το βάζει ποτέ στις συνταγές γιατί νομίζει πως μυρίζει. Το σκόρδο είναι πολύ σημαντικό στη μαγειρική γιατί δίνει ένα ιδιαίτερο άρωμα. Αυτό που θέλει όμως το σκόρδο είναι να το μαγειρέψουμε σωστά. Οπότε αφήστε το να σοταριστεί με τα υπόλοιπα υλικά και πιστέψτε με στο τέλος θα βγει κάτι μοναδικό. Μία καυτερή πιπεριά τσίλι. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη. Ό,τι χρώμα βρείτε, πορτοκαλί βάλτε. Και άμα σας αρέσει το πολύ καυτερό, βάλτε λίγο ακόμα. Θέλουμε λίγο σπιρτάδα μέσα στη γέμισή μας. Αυτή η πιπεριά δεν είναι τόσο δυνατή για όλη αυτή τη γέμιση που θα κάνουμε, αλλά θα μας δώσει αυτό το κάτι εκεί παραπάνω από τελικά που χρειαζόμαστε. Ήρθε η ώρα για τα μπαχαρικά μας. Ό,τι σας έχω δώσει θα το βάλετε μέσα. Το κουρκούμα, το τζίντζερ, το κόριανδρο, όλα τα μυρωδικά. Τα σαμόζας έχουν σαν κυρίαρχο στοιχείο αυτά όλα τα μπαχαρικά που σας έχω δώσει. Σαν μίξ. Μπαίνουν όλα μέσα και πρέπει να τα σοτάρουμε σε αυτό το σημείο για να βγάλουν τα αρώματά τους. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Σε αυτό το σημείο μυρίζει μοναδικά. Μυρίζει καταπληκτικά. Ουσιαστικά κάναμε ένα κάρι, γιατί το κάρι είναι κουρκουμά συν όλα τα υπόλοιπα που κάναμε. Αλλά το κάρι που κάναμε είναι homemade, σπιτικό. Τώρα σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι χρειάζεται λίγο ακόμα λαδάκι το φαγητό μας, γιατί κολλάει πάρα πολύ. Οπότε βάζουμε λίγο ακόμα λαδάκι. Εδώ. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα.
Και μόλις μαλακώσουν όλα τα λαχανικά, ρίχνουμε μέσα τον κιμά μας. Τώρα, με το που ρίξουμε τον κιμά, εδώ πέρα να κατέβετε λίγο. Σβήνουμε με λίγο κρασάκι, προσθέτουμε 100 ml νερό. Ξύνουμε καλά το πάτο της κατσαρόλας, όλα τα μυρωδικά να πάνε παντού και σιγοβράζουμε για 10 περίπου λεπτάκια μέχρι που να μαγειρευτεί η γέμισή μας. Με το που περάσουν 10 λεπτάκια θα έχει εξατμιστεί η περισσότερη υγρασία, οπότε βάζουμε το ξύσμα από ένα λεμόνι. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε οξύτητα, θα το χρειαστείτε στο τέλος, πιστέψτε με. Και το χυμό από ένα λεμόνι, εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα τον αρακά. Ρίχνουμε μέσα ψιλοκομμένο μαϊντανό. Το ψιλοκομμένο το δικό μου το έχετε καταλάβει, είναι αυτό. Αλλά μου αρέσει να υπάρχουν τα μυρωδικά έτσι σε ωραία ποσότητα μέσα, μεγάλη. Και με το που ρίξουμε και το μαϊντανό, ο αρακάς δεν θέλει πολλή ώρα, είναι κατεψυγμένος, οπότε είναι σχεδόν έτοιμος. Σβήνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε το τυρί, καθώς σβήσαμε τη φωτιά, ανακατεύουμε. Εδώ, προσθέτουμε αλατάκι, πιπέρι που δεν βάλαμε καθόλου στη συνταγή μας. Και πιπεράκι. Τέλεια. Ξανανακατεύουμε και κοιτάξτε εδώ τι ωραίο σώμα που πήρε η γέμισή μας. Τώρα, επειδή είναι καυτή η γέμιση και δεν μπορούμε να κάνουμε τα πιτάκια μας πρέπει να τα κάνουμε εφόσον η γέμιση είναι κρύα. Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει η γέμιση και μόλις κρυώσει, γυρνάμε πίσω να φτιάξουμε τα πιτάκια μας. Η γέμιση μας έχει κρυώσει, οπότε ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Παίρνουμε ένα τηγανάκι, το αφήνουμε έτσι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και αρχίζει να ζεσταίνεται. Έχω πάρει λίγα χωριάτικα φύλλα εδώ πέρα. Μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί κανονικά τα σαμόζας φτιάχνονται με δική του ζύμη. Υπάρχει μια ειδική συνταγή για σαμόζας. Στο site μου μπορείτε να βρείτε τέτοια συνταγή. Απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας κάνω τη ζωή δύσκολη. Εγώ θέλω να σας κάνω τη ζωή εύκολη. Η γέμιση είναι κρύα, οπότε παίρνω ένα φύλλο. Το λεδάκι εδώ. Λίγο ελαιόλαδο. Ίσα-ίσα πασπαλίζω εδώ. Βάζω άλλο ένα φύλλο από πάνω, παίρνω ένα μαχαίρι και κόβω στα τρία, εδώ. Στα τρία έπρεπε να κόψω, αλλά όπως σας έχω πει πολλές φορές, αυτό το κομμάτι δεν το έχω. Προσπαθώ να το μάθω, αλλά θα το μάθω κάποια στιγμή. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι το έχουμε κόψει στα τρία. Καθίστε, όχι, δεν το δέχομαι. Θα προσπαθήσω να κάνω το επόμενο σωστά. Λοιπόν, παίρνουμε άλλα δύο φύλλα και βάζουμε το ένα εδώ. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι. Εδώ. Βάζουμε το άλλο φυλλαράκι από πάνω. Και τώρα πραγματικά θα το κόψω στα τρία. Θα κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια. Λοιπόν, εδώ. Είναι στα τρία. Yes! Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, βάζουμε μπροστά τα φύλλα μας και έχουμε δίπλα τη γέμισή μας. Αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε ένα κουταλάκι και καθώς είναι δύο τα κάθε φύλλα, τα βλέπετε, θα πάρετε λίγο από τη γέμιση, θα βάλετε εδώ και θα τυλίξετε ωραία τριγωνάκια. Εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Στο τέλος έχουμε λίγο αυγουλάκι για να μπορέσει να κολλήσει. Απλά λύφουμε, γυρνάμε και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Πάμε να ετοιμάσουμε 2-3 ακόμα για να σας δείξω πώς τα ετοιμάζουμε. Λοιπόν, λίγο γέμιση εδώ, 2-2 τα φύλλα, γυρνάμε, τυλίγουμε, γυρνάμε, τυλίγουμε, γυρνάμε. Λίγο αυγουλάκι στο τέλος, εδώ. Και τέλος. Πάει και το δεύτερο.
Να ετοιμάσουμε και το τρίτο. Εδώ. Αλείφουμε λίγο αυγουλάκι, κολλάμε και τέλος. Τώρα, θα φτιάξω άλλο ένα, γιατί τέσσερα περίπου χωράει το τηγάνι μου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν ξέρω πόσο εύκολο που είναι. Απλά θέλω να είστε γρήγοροι στη διαδικασία όλοι. Γιατί, τα φύλλα μας ξεραίνονται. Σε περίπτωση που δείτε ότι είστε αργοί, τι πρέπει να κάνετε? Να πάρετε μια πετσέτα, να βάλετε πάνω στα φύλλα, να ραντίσετε με λίγο νεράκι, έτσι ώστε να μην ξεραίνονται τα φύλλα σας. Συνεχίζω εγώ τη λίγο εδώ πέρα, εδώ και εδώ, λίγο αυγουλάκι και το τελευταίο. Τέσσερα χωράει το τηγάνι, οπότε ρίχνω λίγο λαδάκι στο τηγάνι και θα ψήσω τα πιτάκια μου. Τώρα, όση ώρα ψήνω αυτά τα πιτάκια και θα ετοιμάσω και όλα τα υπόλοιπα, θα αφήσω εδώ στην άκρη. Βέβαια, δεν τα αφήσω να πάνε χαμένα. Πρέπει να ετοιμάσουμε δύο σάλτσες, γιατί με δύο σάλτσες θα σερβίρουμε τα σαμόζα στα δικά μου. Λοιπόν, οι σάλτσες που θα κάνω είναι πανεύκολες, αστείες και μπορείτε να τις φτιάξετε όλοι σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι δύο κουταλιά, δύο μπολάκια μια καλή ποιότητα στραγγιστό γιαούρτι, λίγο κάρι και λίγο πάπρικα. Στο ένα βάζω γιαούρτι, στο άλλο βάζω γιαούρτι, βάζω λίγο ακόμα γιαούρτι. Και λίγο ακόμα γιαούρτι εδώ. Στο ένα βάζω καπνιστή πάπρικα, στο άλλο βάζω κάρι. Οι πιο εύκολες σάλτσες που μπορείτε να κάνετε και να το παίξετε μάγκες σε όλους σας φίλους. Πάει μία. Ανακατεύετε πάπρικα με γιαουρτάκι. Και είναι έτοιμη και η άλλη. Εδώ και εδώ. Παίρνω ένα ωραίο ξυλοκοπής. Αυτό είναι πολύ μικρό, θα πάρω αυτό. Οπότε, βάζω μία σάλτσα, δύο σάλτσες. Να δούμε τα σαμόζα μας σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ψήνονται. Οχοχο, κοιτάξτε εδώ. Πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα μπορείτε να τα φτιάξετε όλοι σας. Κοιτάξτε εδώ. Να μην παρεξηγηθούμε, αυτά τα σαμόζας είναι η δικιά μας εκδοχή. Ξαναείπα ότι τα σαμόζας φυσιολογικά γίνονται με τι? Με ειδικό ζυμαράκι που φτιάχνουν εκεί πέρα. Να σου πω ότι μοιάζει περίπου με το ζυμαράκι που έχουμε κι εμείς για να φτιάχνουμε τα δικά μας τα τυροπιτάκια, αυτά που τηγανίζουμε. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα. Και καθώς περιμένουμε να γίνουν, πάρω ένα χαρτάκι. Ένα πιάτο. Και θα τα αφήσω να στεγνώσουν από το λάδι. Ακριβώς με την ίδια διαδικασία συνεχίζω μέχρι που να ετοιμάσω όλα τα πιτάκια μου, τα σαμόζας. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχα που γίνανε. Και κοιτάξτε τι ωραία που φαίνονται καθώς τα σερβίρουμε. Και είναι οχοχ, οχοχ, οχοχ και οχοχ. Λίγα φυλαδιός μου. Εδώ. Και βουαλά. Συνταγή όνειρο, πανεύκολη, που μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τη συνταγή. Εγώ έχω πολλή δουλειά ακόμα, γιατί πρέπει να ετοιμάσω και τα υπόλοιπα σαμόζας. Άμα δεν φάω τη γέμιση. Όση ώρα τα ετοιμάζω, συγγνώμη πάρα πολύ, αλλά είναι καταπληκτική. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε το Μια Βαλίτσα Γεύσης, μια εκπομπή ανατρεπτική για την τηλεόραση και να δώσουμε ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!